Καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσουμε με την ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΗ. Οι νέες διαγνώσεις της νόσου είναι 286, εκ των οποίων 31 συνδέονται με γνωστές ηρωές. Οι 37 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχου στις πύλες εισόδου της χώρας. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 3, ενώ από την αρχή της επιδημίας έχουμε συνολικά 369 θανάτους. Η διάμεση ηλικία των ασθενών που απεβίασαν είναι 78 έτη και ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 63. Τώρα, από τις διαγνώσεις, 163 είχαμε στην Αττική, 18 στην περιφέρεια Τρικάλων, 11 στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης, 6 στα Ιωάννινα και 4 στην Κάλυμνο. Στην Κάλυμνο είναι όλες από συρροή. Σε παγκόσμια κλίμακα, το δεύτερο κύμα φαίνεται ότι δημιουργεί μεγάλη ανησυχία. Σήμερα έχουν καταγραφεί πλέον από 32 εκατομμύρια διαγνώσεις, ενώ οι νεκροί από το SARS-CoV-2 πλησιάζουν το 1 εκατομμύριο. Πολλές χώρες λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας σε προσπάθεια να βρουν την ισορροπία τους μέχρι την έλευση του εμβολίου. Το βασικό σημείο σε αυτή τη φάση λοιπόν είναι μια ισορροπία της επιδημίας μέχρι να πάμε στο επόμενο σημείο που είναι το εμβόλιο. Σε αυτή την προσπάθεια ο κοινός τόπος φαίνεται είναι η αποφυγή του lockdown, ενώ το κλείσιμο των σχολείων προτείνεται ως το προτελευταίο μέτρο. Όπως γίνεται φανερό από την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΗ, το δεύτερο επιδημικό κύμα στην Ελλάδα παραμένει ανησυχητικά ενεργό, με διαγνώσεις COVID-19 που υπερβαίνουν τις περισσότερες ημέρες πάνω από 300. Σήμερα είχαμε λίγο πιο κάτω, να δούμε αν θα παραμείνει αυτό το νούμερο. Οι συμπολίτες μας που καταλήγουν από COVID-19 πλέον ξεπερνούν τους 5 ανά ημέρα, όχι σήμερα. Χαρακτηριστικά, χθες καταγράφηκαν 9 θάνατοι. Ενώ οι ασθενείς που χρειάζονται μηχανική υποστήριξη παραμένουν σε επίπεδα υψηλότερα από 60 άτομα σε ημερήσια βάση. Τις τελευταίες 2-3 μέρες είχαμε μία μικρή μείωση στον αριθμό των διασωληνωμένων. Παραμένουμε να δούμε αν αυτή η τάση θα παραμείνει και στη συνέχεια. Το βασικό σημείο όμως είναι ότι η Αττική συνεχίζει να αποτελεί το επίκεντρο της πανδημίας, εξακολουθώντας να παράγει την πλειοψηφία των νέων διαγνώσεων στην επικράτεια. Στα πλαίσια της αντιμετώπισης της επιδημίας στην Αττική, μετά από εντολή του Υπουργού Υγείας, ο ΕΟΔΗ θα συνεχίσει καθημερινά τις παρεμβάσεις στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα σήμερα στην πλατεία Βάθης, Αμερικής και πλατεία Κυψέλης. Στην πλατεία Κυψέλης είχαν παρευρεθεί και ο Υπουργός Βασίλης Κικίλιας και ο κύριος Σιόδρας και ο κύριος Αρκουμανέας. Εκτελέστηκαν λοιπόν σε όλες αυτές τις περιοχές περίπου τα 600 rapid test και μέχρι τις 4 η ώρα είχαμε 6 θετικά, περίπου 1% των ατόμων που διαγνώστηκαν. 4 Έλληνες και 2 αλλοδαποί. Το προφίλ της νόσου όσον αφορά τους θανάτους παραμένει παρόμοιο με αυτό του πρώτου κύματος. Στη συντριπτική πλειοψηφία αφορά συμπολίτες μας με υποκείμενα νοσήματα ή και ηλικιακά αφορά είναι άτομα τα οποία ξεπερνούν τα 70 έτη. Το ποσοστό των θανάτων επί των διαγνώσεων στο δεύτερο κύμα σε παγκόσμια κλίμακα φαίνεται μικρότερο από ό,τι στο πρώτο κύμα. Έτσι, έχει δημιουργηθεί μια συζήτηση για το αν ο ιός έχει εξελιχθεί σε ηπιότερα στελέχη, δηλαδή σε στελέχη που δεν προκαλούν τόσο εύκολα θάνατο. Η εξελικτική θεωρία προβλέπει τέτοια φαινόμενα αν αυτή η μετάπτωση βελτιώνει τη μετάδοση του ιού. Με απλά λόγια, αν οι ιοί που είναι λιγότερο θανατηφόροι είναι και περισσότερο μεταδοτικοί, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί. Ωστόσο, δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία που να συνηγορούν προς αυτή την κατεύθυνση. Το μικρότερο ποσοστό θανάτων επί των νέων διαγνώσεων πολύ πιθανόν οφείλεται στο πιο εκτεταμένο τέστινγκ, οπότε πλέον διαγνώσκονται οι πολύ ηπιότερες ή και ασυμπτωματικές περιπτώσεις. Συνεπώς, θα πρέπει να εξακολουθούμε να θεωρούμε τον ιό ότι παραμένει όσο επικίνδυνος όσο και στο πρώτο κύμα. Όσον αφορά την ατομική πρόληψη, θα ήθελα να αναφερθώ στη μεγαλύτερη συστηματική ανάλυση και μετανάλυση που δημοσιεύτηκε στο Lancet τον Ιούνιο. Θα ήθελα να την τονίσω ακόμα μια φορά, όπου χωρίς αμφιβολία φαίνεται ότι η χρήση μασκών μειώνει δραματικά την πιθανότητα μετάδοσης. Θα τονίσουμε ακόμα μια φορά ότι η προσήλυση στη μάσκα είναι η καλύτερη μας δυνατότητα για να σταθεροποιήσουμε την επιδημία, για να επιτύχουμε αυτή την ισορροπία της επιδημίας σε βάθος χρόνου. Επίσης, είναι εξαιρετικά σημαντικό να τονίσουμε ακόμα μια φορά την προστασία των ευάλωτων ομάδων. Θα πρέπει όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μεγάλη ηλικία και έχουν ένα υποκείμενο νόσημα να κρατήσουν αυτή την αυτοπροστασία τους για μακροχρονικό διάστημα. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ λιγάκι στο θέμα που έχει προκύψει με το εμβόλιο της γρίπης. Να τονίσω ότι οι οδηγίες για τον εμβολιασμό δεν έχουν αλλάξει. Από τη μία, δεν απαιτείται αρνητικό τεστ για COVID για την εκτέλεσή του, αλλά επίσης δεν φαίνεται να υπάρχει και κανένας επιστημονικός λόγος ώστε να χρειάζεται αυτό το τεστ. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι διαθέσιμο στο τέλος για τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά.